Ένα άκρος ενδιαφέρον θέμα θα συζητήσουμε στη συνέχεια, το οποίο αφορά στην ανάλυση του DNA των Κυπρίων. Φιλοξενούμε τον δόκτορα Κωνσταντίνο Δέλτα, Διευθυντή Κέντρου Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοιατρική Έρευνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καθηγητή. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε. Λοιπόν, ερευνάτε τις ιδιαιτερότητες και μεταλλάξεις στο κυπριακό DNA. Αυτό σε τι ακριβώς βοηθά? Βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ, διότι πάρα πολλές ασθένειες είναι γραμμένες μέσα στο DNA μας. Δηλαδή τα κληρονομούμε. Διότι υπάρχουν, να κάνω μια διαφοροποίηση εδώ, μια διάκριση, υπάρχουν ασθένειες οι οποίες είναι κατά τεκμήριον σχεδόν 100% κληρονομικές. Ναι. Είναι γραμμένες στο DNA. Αλλά υπάρχουν και ασθένειες που είναι πιο συχνές κιόλας, οι οποίες είναι γραμμένες στο DNA, αλλά παίζει ρόλο και το περιβάλλον. Το περιβάλλον, η διατροφή, η άσκηση, το ενόπνευμα, το κάπνισμα, τα φάρμακα που παίρνουμε. Άρα αυτή η καταγραφή αφορά κυρίως τις κληρονομικές 100% ασθένειες ή και τα δύο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να μελετήσουμε καλύτερα και τις καθαρά κληρονομικές και τις υπόλοιπες. Και οι υπόλοιπες, στις οποίες αναφέρομαι, οι πιο πολύπλοκες, αλλά δυστυχώς και πιο συχνές, είναι οι ασθένειες όπως είναι τα καρδιακιακά νοσήματα, που είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Κύπρο. Είναι ο διαβήτης, είναι η παχυσαρκία, είναι η υπέρταση. Όλα αυτά είναι νοσήματα τα οποία δυστυχώς επηρεάζουν μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Είναι οι χρόνιες νεφροπάθειες. 10% του πληθυσμού περίπου των ενηλίκων ή και περισσότερο έχει κάποια μορφή χρόνια νεφρικής νόσου. Επηρεάζεται η νεφρική λειτουργία, ο διαβήτης όπως είπα πριν και ούτω καθεξής. Επομένως μας ενδιαφέρει μέσα από το κέντρο αριστείας που διευθύνουμε και την βιοτράπεζα του κέντρου αριστείας, και θέλω να πω ακριβώς περισσότερα πράγματα για τη βιοτράπεζα. Ναι. Προσπαθούμε να εγγράψουμε εθελοντές. Ξεκινούμε μια νέα εκστρατεία, οι συνεργάτες μου και εγώ, για να εγγράψουμε περισσότερους εθελοντές Κύπριους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο. Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν? Μπορούν να συμμετάσχουν στη βιοτράπεζα όλοι οι Κύπροι, ανεξαιρέτως. Ανάλογα με το πρόγραμμα εξαρτάται οι ηλικίες, αλλά ανάλογα με το πρόγραμμα μας ενδιαφέρουν όλες οι ηλικίες, και ανήλικοι και ενήλικοι. Και γι' αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα τώρα, που το ονομάζουμε Μύτος, μας ενδιαφέρουν οι Κύπροι από 18 ως οποιαδήποτε ηλικία, να έρθουν ως εθελοντές. Τι σημαίνει να γίνω εθελοντής στη βιοτράπεζα? Σημαίνει να κλείσει ένα ραντεβού, να πω το τηλέφωνο 2289-2815, 2289-2815, ή μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα μας, που είναι πάρα πολύ απλή, biobank.cy, και να κλείσετε ένα ραντεβού. Θα έρθετε στη βιοτράπεζα, ένας εκπαιδευμένος νοσηλευτής μας ή νοσηλεύτρια μας θα σας εξηγήσει το πρόγραμμα, θα σας πάρει ένα ιστορικό και θα υπογράψετε το έντυπο συγκατάθεσης. Και μετά θα δώσετε λίγο αίμα. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Επομένως, αυτός ο καθορισμός του DNA των Κυπρίων θα αποτελέσει εργαλείο για μελλοντικές μελέτες και άλλων ασθενειών? Ακριβώς. Η λέξη κλειδί που αναφέρεται είναι εργαλείο. Ναι. Τα δεδομένα που θα παραγάγουμε μέσα από τις διάφορες μελέτες θα είναι καταρχάς χρήσιμα για όλο τον κόσμο, για όλο τον ερευνητικό ιατρικό κόσμο. Είναι μια γνώση, μια πληροφορία, την οποία εμείς θα παραγάγουμε. Έχουμε υποχρέωση να παραγάγουμε μέσα στο πλαίσιο ενός μεγάλου χρηματοδοτημένου ερευνητικού προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν μια βάση δεδομένων που θα είναι το DNA αναφοράς των Κυπρίων. Και πώς αυτό θα βοηθήσει σε θεραπεία ή εξάλληψη ασθενειών? Θα βοηθήσει πάρα πολύ με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι ότι όταν μελετούμε διάφορες ασθένειες σε επίπεδο DNA, διότι επαναλαμβάνω, αλλαγές στο DNA μας, παραλλαγές στο DNA μας, ευθύνονται για πάρα πολλά νοσήματα. Ναι. Είτε 100% για κάποια νοσήματα, είτε λιγότερο. Αλλά σίγουρα για πάρα πολλά νοσήματα, παραλλαγές στο DNA μας παίζουν σημαντικό ρόλο. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να ανακαλύψουμε για όλα αυτά τα νοσήματα ποιες είναι αυτές οι παραλλαγές που παίζουν περισσότερο ρόλο και να δούμε αν μπορούμε να επέμβουμε, να παρέμβουμε ιατρικά, κλινικά, θεραπευτικά, με φάρμακα ίσως και με τη διατροφή ίσως, ή αποφεύγοντας πράγματα, έτσι, για να βελτιωθεί η κατάσταση
του ατόμου, του ασθενούς. Αυτό σημαίνει ότι ως πληροφορία είναι διαθέσιμη και σε αυτόν που μελετά τους καρκίνους, και σε αυτό που μελετά καρδιοπάθειες, και σε αυτό που μελετά ψυχοπάθειες, νεφροπάθειες, καρδιοπάθειες, ό,τι φανταστείτε. Επομένως, θα παραγάγουμε αυτή την πληροφορία, είναι χρήσιμη και θα είναι διαθέσιμη. Για να γίνει όμως αυτό, χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερους Κύπριους εθελοντές. Υπάρχει ελάχιστος αριθμός εθελοντών που πρέπει να συμμετάσχουν για να έχετε ασφαλή συμπεράσματα? Σε πρώτη φάση μας ενδιαφέρει να κάνουμε 1.000 Κύπριους. Ναι. Και λέω σε πρώτη φάση, διότι σε δεύτερη φάση μας ενδιαφέρει να πάμε 2.000 και σε τρίτη φάση όσο το δυνατόν περισσότερος. Μάλιστα. Είναι θέμα χρημάτων και υποδομών. Την υποδομή την έχουμε. Τα χρήματα τα έχουμε και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε. Θέλω να τονίσω εδώ, γιατί είμαι σίγουρος κάποιος θα το σκέφτεται ήδη, υπάρχει απόλυτη εμπιστευτικότητα. Για τον κάθε θελοντή που υπογράφει το έντυπο συγκατάθεσης, μας εμπιστεύεται ένα μέρος του είναι του. Μας ενδιαφέρεται τα προσωπικά του, μας εμπιστεύεται τα προσωπικά του στοιχεία, μας εμπιστεύεται κλινικά στοιχεία από το ατομικό ή και οικογενειακό του ιστορικό και όλα αυτά θα τα χειριστούμε και εμείς και οι άλλοι συνεργάτες μας εμπιστευτικά. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ασφάλεια των δεδομένων και φυσική ασφάλεια και ψηφιακή ασφάλεια. Και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενο. Και έχετε εξάγει ίσως κάποια συμπεράσματα μέχρι στιγμής ή ακόμα είναι πολύ νωρίς? Έχουμε εξαγάγει πάρα πολλά συμπεράσματα από μελέτες που κάνουμε τα τελευταία πάνω από 30 χρόνια. Ναι. Και εμείς και άλλοι συνάδελφοι στην Κύπρο. Και έχουμε εξαγάγει πάρα πολλά συμπεράσματα αναφορικά με πολλές σπάνιες κυρίως γενετικές ασθένειες, όπως είναι η θαλασσιμία, ας πούμε, η πολυκυστική νόσος των νεφρών ή ένα σωρό κληρονομικές ασθένειες. Αλλά αρχίζουμε τώρα να κατανοούμε καλύτερα και ασθένειες οι οποίες είναι κάπως πιο πολύπλοκες. Παραδείγματος χάρη, πολλές καρδιομοιοπάθειες. Και αναφέρομαι στις καρδιομοιοπάθειες, οι οποίες δυστυχώς είναι οι καρδιακές αρρυθμίες, που δυστυχώς είναι αρκετά συχνά νοσήματα. Αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι επηρεάζει περίπου 1 στους 250 συνανθρώπους μας. Αυτό είναι πολύ συχνό. Δηλαδή, πολλοί έχουν κάποιο πρόβλημα καρδιάς. Ακούμε πολλές φορές για ευνίδιους θανάτους. Πολλές φορές είναι κληρονομικοί. Έτσι. Και ένα από τα πολλά προγράμματα που έχουμε είναι ένα που αφορά τις κληρονομικές καρδιοπάθειες. Όλα αυτά λοιπόν προϋποθέτουν την εθελοντική συμμετοχή του Κύπριου πολίτη. Του ζητούμε να μας εμπιστευθεί και δεν θα χάσει. Θα ωφεληθεί και ο ίδιος άμεσα με αναλύσεις που κάνουμε για κάθε εθελοντή, δωρεάν εννοείται. Και βεβαίως οτιδήποτε προκύψει, αν προκύψει στο μέλλον, εμείς είμαστε πρόθυμοι να του το ανακοινώσουμε και να του εξηγήσουμε τι πρέπει να κάνει. Και φαντάζομαι θα ενημερώνονται οι εθελοντές μετά για τα συμπεράσματα βάσει του δικού τους DNA. Ανάλογα με την επιλογή που κάνουν στο έντυπο συγκατάθεσης, ναι. Αν προκύψει κάτι χρήσιμο, για το οποίο υπάρχει κάτι καλό να κάνουμε, έτσι. Διότι πολλές φορές δυστυχώς είναι τόσο πολύπλοκο το ανθρώπινο DNA που βρίσκουμε παραλλαγές, όπως σας λέμε, μεταλλάξεις, αλλά δεν ξέρουμε τι ρόλο παίζουν, δεν ξέρουμε τι κάνουν. Εκεί απλώς μελετούμε, παρακολουθούμε και αναμένουμε πότε θα έρθει η σωστή πληροφόρηση, πότε θα μαζευτούν όλα τα κομμάτια του puzzle για να κατανοήσουμε τι κάνει κάθε μια από αυτές τις παραλλαγές. Για άλλες όμως είμαστε πιο σίγουροι. Και υπάρχει η πληροφορία, υπάρχει η γνώση, υπάρχει η εμπειρογνωμοσύνη που σου επιτρέπει να βγάλεις ένα συμπέρασμα. Οπότε σε εκείνες περιπτώσεις, αν υπάρχει κάτι χρήσιμο να κάνεις προς τον εθελοντή, βεβαίως και αν έχει επιλέξει να του το ανακοινώσουμε, τότε θα το ανακοινώσουμε. Και λέω, αν έχει επιλέξει, γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πάντα το δικαίωμα στην άγνοια. Σωστό. Μπορεί κάποιος να πει, κοιτάξτε, να δείτε, εγώ θέλω να έρθω εδώ σε εθελοντής, πιστεύω σε αυτό που κάνετε, αλλά αν βρείτε κάτι, δεν θέλω να μου το πείτε. Μάλιστα. Δεν θέλω να γνωρίζω. Και έτσι κλείνοντας με όλα αυτά που μου αναφέρατε, προφανώς και είναι πολύπλευρο το έργο και η δράση της βιοτράπεζας. Είναι πολύπλευρη διότι έτσι φτιάχτηκε και αυτός είναι ο ρόλος μιας βιοτράπεζας. Είναι η πρώτη βιοτράπεζα που χτίζουμε στην Κύπρο, εδώ και μερικά χρόνια φυσικά, εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Όμως τα τελευταία 2,5 χρόνια πετύχαμε μια σημαντική αναβάθμιση και εμπλουτισμό της βιοτράπεζας, διότι ακριβώς πετύχαμε μέσα από ένα πολύ ανταγωνιστικό, μια μεγάλη ανταγωνιστική προσπάθεια,
μια γενναία χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στοχεύει ακριβώς στην δημιουργία τέτοιων ερευνητικών ιατρικών υποδομών σε χώρες οι οποίες κατά τεκμήριον είμαστε κάπως πιο αδύναμες στην έρευνα. Πολλές από αυτές τις χώρες λοιπόν έκαναν αίτηση και ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότηση για δημιουργία παρόμοιων υποδομών, όχι μόνο βιοτράπεζες. Ναι. Η ομάδα μας ήταν μια από τις ομάδες που κερδίσαμε ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Ο προϋπολογισμός είναι αρκετά μεγάλος με όλα τα μέτρα. Είναι 15 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά 15 από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία στηρίζει το έργο με εθνικούς πόρους, και 8 εκατομμύρια από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο πιστεύει σε εμάς. Επομένως, είναι ένα έργο το οποίο θα αφήσει πίσω του εργαλεία, γνώση για την καλύτερη υγεία του Κύπριου πολίτη. Χαρακτηριστικά λέμε ότι επενδύουμε στη βιοτράπεζα, επενδύουμε σε μια πιο υγιή Κύπρο. Επομένως, επιτρέψτε μου να ξαναπώ το τηλέφωνο 2289-2815 ή στον biobank.cy. Σας προσκαλούμε ως εθελοντές να συμμετάσχετε στο έργο αυτό. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, οποιαδήποτε απορία, οποιαδήποτε επιφύλαξη, ρωτήστε μας. Είμαστε στη διάθεσή σας. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σύντομα να έχουμε όλα τα συμπεράσματα που θέλουμε να συγκεντρώσουμε. Κοπιάστε να μας δείτε. Μάλιστα, έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.